Κυρία Πλατανιά, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, φαντάζομαι στα γραφεία της Νομοσπονδίας φτάνουν αυτές τις τελευταίες ημέρες πάρα πολλά θέματα από τα σχολεία, θέματα που έχουν δημιουργηθεί με τις πρόσφατες ρυθμίσεις για τις συγχωνεύσεις των τμήματων ή με άλλα θέματα που δημιουργούνται για μετακινήσεις, για αναγκαστικές μετακινήσεις μαθητών από ένα σχολείο σε άλλο, ακόμα και σε όμορους δήμους, επειδή δεν επαρκούν τα παιδιά για να συγκροτήσουν ένα τμήμα, έτσι δεν είναι? Η διαφορά, η ένστασή μου είναι ότι δεν είναι ότι δεν επαρκούν τα παιδιά για να συγκροτήσουν ένα τμήμα, είναι ότι οι εντολές του Υπουργείου είναι τέτοιες που λένε ότι τα παιδιά θα πρέπει να συμπληρώνουν το αριθμό που επιτρέπεται στα τμήματα και κατ' επέκταση με βάση αυτό στριμώχνονται πάρα πολλά παιδιά σε μία τάξη και βέβαια ναι, στις ειδικότητες, στα ΕΠΑΛ και στις κατευθύνσεις στο Λύκειο πια, έχουμε φτάσει στο σημείο, σε αυτό το απαράδεκτο σημείο που λέτε, να υπάρχουν παιδιά που μετακινούνται ακόμα και σε πόλεις, δηλαδή σε όμορους δήμους όπως είπατε. Πριν από λίγο φιλοξενήσαμε μια ακροάτρια που μας έλεγε ότι από το δεύτερο Λύκειο Αγίων Αναργύρων η κόρη της που είναι στην τρίτη Λυκείου και δεν είναι μόνο 8 παιδιά στη συγκεκριμένη κατεύθυνση που θέλουν να ακολουθήσει, θα μεταφερθούν, τους είπαν ότι πρέπει να μεταφερθούν σε Λύκειο στο Περιστέρι. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε, γιατί ξέρετε και στην Αττική ακριβώς το όμορος δήμος, καταλαβαίνετε τι είναι ένα παιδί κάθε μέρα να πηγαίνει από τους Αγίους Αναργύρους στο Περιστέρι. Έτσι. Για να κάνει μάθημα, γιατί επιλέγει μια κατεύθυνση πιθανά στο σχολείο της. Αλλά ξέρετε, αυτή είναι μια πορεία που ανοίγει μια συζήτηση που μπορεί να καταλήξει ακόμα και στο κλείσιμο σχολείων. Γιατί τι θα πει? Ναι, σε ένα σχολείο 8 παιδιά διάλεξαν μια κατεύθυνση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να κλείσει το συγκεκριμένο σχολείο και να, η κατεύθυνση συγκεκριμένη να μην λειτουργήσει και να πάει αλλού? Καταλαβαίνετε, είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Ή αντίστοιχα να στηβάζονται στα νήπια και στα δημοτικά 25 παιδιά σε μια τάξη, αγνώντας ακόμα και το αν στη συγκεκριμένη τάξη και στο τμήμα υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται τέλος πάντων ειδικής παιδαγωγικής στήριξης. Με λίγα λόγια, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αυτό που επισημέναμε πάρα πολλά χρόνια σαν άσμε, ότι κάθε χρόνο εντείνεται η μορφωτική υποβάθμιση στα σχολεία μας. Φέτος νομίζουμε ότι, ας το πω έτσι, είμαστε όχι απλά ένα σκαλί παραπάνω, αλλά πιστεύουμε ότι θα γίνει ένα άλμα, γιατί είναι οι συγχωνεύσεις, είναι η διαρκής υποχρηματοδότηση, είναι τα σχολικά κτίρια που σε όλη την Ελλάδα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Υπάρχουν σχολικά κτίρια που καταραίουν, υπάρχουν σχολικά κτίρια που μόλις γίνεται ο έλεγχος, αυτό που ζητάμε δηλαδή ως γονείς, ο έλεγχος στατικής επάρκειας, χαρακτηρίζονται ότι τέλος πάντων πρέπει να κλείσουν, ακατάλληλα και πρέπει να κλείσουν. Τα προβλήματα δηλαδή είναι πολλά και είναι συσσωρευμένα και αν θέλετε έρχονται να προσθεθούν στα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουμε εμείς ως γονείς, που ειδικά αυτή την περίοδο το χέρι μπαίνει πάρα πολύ βαθιά στην τσέπη. Και η καθημερινότητα δυσχερίνει ακόμα περισσότερο με αυτές τις αλλαγές που γίνονται στο σχολείο, έτσι, κακά τα ψέματα. Βεβαίως. Γιατί, ναι, ξέρετε, ειδικά εκεί σε αυτό το παράδειγμα, επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο παραπάνω στους Αγίους Αναργύρους. Και το λέω γιατί είναι μια γειτονιά που πολλές οικογένειες για να φτάσουν τα παιδιά τους στην τρίτη Λυκείου έχουν φτύσει στην κυριολεξία αίμα. Έχουν κάνει θυσίες πολλές. Και τα παιδιά και οι γονείς, ολόκληρες οι οικογένειες, για να κατορθώσουν αυτά τα παιδιά να φτάσουν στην τρίτη Λυκείου, σε μια περιοχή που η σχολική διαρροή είναι μεγάλη, που τα προβλήματα είναι πολλά, που στις οικογένειες τα οικονομικά προβλήματα κάθε χρόνο εντείνονται. Σκεφτείτε λοιπόν οι οικογένειες τώρα που έχουν μετά από πολλές θυσίες πετύχει τα παιδιά τους να φτάσουν στην τρίτη Λυκείου, να έχουν όνειρα, να επιδιώκουν να μπουν στο πανεπιστήμιο και ξαφνικά στην τρίτη Λυκείου να τους λένε ότι κοίταξε να δεις, επειδή η κατεύθυνση που ζητάς δεν την επέλεξαν πάρα πολλά παιδιά, θα πρέπει καθημερινά να κάνεις ένα μικρό ταξίδι. Εσείς που έχετε συνολική εικόνα στη Νομοσπονδία, κυρία Πλατανιά, έχετε διαπιστώσει υπάρχουν συσσωρεύονται περισσότερα προβλήματα σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές ή είναι γενικότερο? Για παράδειγμα, στην Αττική αφορά περισσότερο, ξέρω εγώ, το δυτικό τομέα Αθηνών, τη Δυτική Αττική, την Ανατολική, την Νότια, ή είναι γενικό το φαινόμενο?
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια γενική κατεύθυνση καταρχήν που υλοποιείται. Είναι δηλαδή μια κεντρική κατεύθυνση του Υπουργείου που φέτος υλοποιείται με ιδιαίτερη, ας το πούμε, ένταση. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές, δηλαδή στις δυτικές συνοικίες, στο κέντρο της Αθήνας, στις φτωχογειτονιές του Πειραιά, εκεί τα προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγαλύτερα. Δηλαδή είναι και συσσωρευμένα περισσότερα προβλήματα χρόνων, αλλά και τώρα σε αυτή τη φάση οι συγχωνεύσεις, οι συντμίσεις τμήματων, αυτό που λέτε η μεταφορά μαθητών, είναι πολύ περισσότερα τα παραδείγματα που έχουμε σε αυτές τις γειτονιές. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Είναι όλα ζήτημα κόστους. Όταν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την εκπαίδευση υπό το πρίσμα αυτό που το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις του κόστους ωφέλους, καταλαβαίνετε ότι αυτό στις πιο φτωχές περιοχές εκφράζεται με πολύ πιο έντονο τρόπο. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Μπορεί η Συνομοσπονδία να κάνει κάτι, να προσβάλλει κάπως αυτές τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας, να τις πολεμήσει για να τις αντιστρέψει? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ήδη ορισμένα θετικά αποτελέσματα εκεί που σύλλογοι γονέων, ενώσεις γονέων με πείσμα, αποφασιστικότητα και επιμονή κινητοποιούνται. Έχουμε ήδη ορισμένα αποτελέσματα συγχωνεύσεων και λουκέτων πρακτικά σε τμήματα που έχουν πάρθει πίσω. Υπάρχει το παράδειγμα στα Χανιά που οι γονείς κινήθηκαν και δικαστικά και έχουν κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα. Φυσικά το θέμα είναι ότι χρειάζεται παραπάνω πίεση, γιατί ακόμα και εκεί που κερδίθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, το Υπουργείο ακόμα εκπαιδευτικούς δεν έχει στείλει. Φυσικά υπάρχει περιθώριο, διότι όπως καταλαβαίνετε οι τελευταίοι αναπληρωτές, και όσο και αν λέει και το Υπουργείο ότι θα μειωθούν οι αναπληρωτές, εντάξει, είναι άλλος ένας μύθος που ακούσαμε με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, όμως οι τελευταίοι αναπληρωτές, η τελευταία φάση αναπληρωτών, οι τελευταίοι εκπαιδευτικοί στο σχολείο φτάνουν πολλές φορές και Νοέμβρη και Δεκέμβρη και Γενάρη. Και μετά, και μετά τις γιορτές έχουμε ακούσει έτσι. Βεβαίως, γι' αυτό λέω και Γενάρη, βέβαια, και μετά βέβαια τις γιορτές ακόμα. Άρα λοιπόν οι γονείς να επιμείνουν, οι μαθητές να επιμείνουν, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουμε και νομίζουμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις, να υπάρχουν νίκες, δηλαδή να αποτραπούν οι συγχωνεύσεις τμήματων, να αποτραπούν οι μεταφορές μαθητών. Εμείς από τη μεριά μας, όσο μπορούμε, θα συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τις τελευταίες μέρες να σας πω ότι οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, τουλάχιστον στην Αττική, δεν νομίζω ότι έχουν βρει την ησυχία τους καθόλου. Δηλαδή κάθε μέρα υπάρχουν κινητοποιήσεις και το λέμε και από αυτό εδώ το βήμα στο Υπουργείο, ότι αν θέλουν να έχουν τη δυνατότητα οι διευθύνσεις απρόσκοπτα να κάνουν τη δουλειά τους, να ηρεμήσουν, καταλαβαίνετε πώς το λέω, να μην έχουν δηλαδή κάθε μέρα παιδιά και γονείς και εκπαιδευτικούς να διαμαρτύρονται, αυτό που πρέπει να κάνει είναι ακριβώς να πάρει πίσω τις συγχωνεύσεις. Η εκπαιδευτική... Να κατεύθυνση να μειωθούν οι μαθητές ένα τμήμα. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων, είτε πρώτα για την πρωτοβάθμια είτε για τη δευτεροβάθμια, βρίσκονται κατά κανόνα στο πλευρό των κινητοποιήσεων των γονέων ή όχι? Οι εκπαιδευτικοί με τους συλλόγους, τα σωματεία τους, με την ομοσπονδία τους είναι δίπλα μας. Σε όλες αυτές τις τελευταίες κινητοποιήσεις στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και στην περιφερειακή διεύθυνση της Αττικής παρευρέθηκαν με τα σωματεία τους οι εκπαιδευτικοί, ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΟΕ και αρκετοί από τους διευθυντές, γιατί ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι και αυτοί καταλαβαίνουν ότι τα σχολεία που διοικούν θα είναι εξαιρετικά δυσλειτουργικά με αυτούς τους όρους. Δηλαδή το μάθημα στην πραγματικότητα. Σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα ένα δημοτικό που έχει μέσα 25 μαθητές με 5 παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης και έναν βέβαια εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξης, αν είναι τυχερή, που μάλιστα πια ονομάζεται και βοηθός της τάξης ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης και όχι, δεν αντίστοιχει δηλαδή ένας εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη σε κάθε μαθητή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνεται. Οπότε και αυτοί καταλαβαίνουν, πολλοί διευθυντές, ότι δεν μπορούν να διοικήσουν ένα σχολείο που στην ουσία δεν θα μπορεί να γίνει μάθημα μέσα στις τάξεις. Γι' αυτό και οι ίδιοι οι εισηγήσεις, οι περισσότεροι τουλάχιστον, όσο μπορούμε να ξέρουμε, οι εισηγήσεις που στέλνουν προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης είναι στην κατεύθυνση να δημιουργηθούν νέα τμήματα, να σπάσουν εκεί που είναι 25, 26, 27 παιδιά στην τάξη. Όμως αυτή η πρόταση των διευθυντών εμποδίζεται, απορρίπτεται
από τις διευθύνσεις, από την περιφερειακή διεύθυνση, δηλαδή ουσιαστικά από το Υπουργείο, για να λέμε την αλήθεια. Κυρία Πετανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί φαντάζομαι το θέμα αυτό θα τραβήξει πολύ ακόμα και όσο συνεχίζονται και επιμένει το Υπουργείο και φυσικά συνεχίζονται και οι διαμαρτυρίες των γονέων. Θα είμαστε σε επαφή για να σας ενημερώνουμε και για τις νίκες που προσδοκούμε ότι θα έχουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.